Πάμε να δούμε κάτι ωραίο τώρα. Και επειδή ήξερα ότι θέλεις να πετάξεις και ακόμα εγώ δεν σε έχω βοηθήσει. Άστα. Είσαι ένοχη, έπρεπε να τα έχεις κανονίσει. Το αεροπλάνο. Λοιπόν, εδώ η αγαπητή μας φίλη, ο κύριος Γιώργος Αυγερινόπουλος και ο κύριος Πέτρος Ντούνης. Ο κύριος Πέτρος Ντούνης ήταν στο ρεπορτάζ, έχετε και ένα μοντελοδρόμιο. Ναι, βέβαια. Στα Μέγαρα. Λοιπόν, δώστε μας να καταλάβουμε καταρχήν αυτό που φαντάζει τόσο εντυπωσιακό και τόσο ωραίο, πόσο προσιτό είναι. Δηλαδή, εγώ που τα λατρεύω τα αεροπλάνα. Η Αθανασία, ο καθένας που τα αγαπάει. Είναι δύσκολο να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα να πετάξει ένα τέτοιο αεροπλάνο. Να σας πω, τώρα πλέον σιγά σιγά στην Ελλάδα αρχίζει να γίνεται εύκολο. Γιατί υπάρχουν και πολλά μαγαζιά να προμηθευτεί κάποιος ένα μοντέλο και να το συναρμολογήσει. Και μετά να έρθει σε εμάς, στο χώρο μας, στο μοντελοδρόμιο εκεί, που να του κάνουμε το μάθημα να μπορέσει να μάθει να πετάει. Είναι δύσκολο. Πολύ εύκολο είναι. Επίσης υπάρχουν τα flight simulator, οι εξομοιωτές πτήσεων, που όλοι μας τώρα πλέον έχουμε ένα κομπιούτερ στο σπίτι μας και βάζοντας αυτή την τηλεκατεύθυνση, συνδέοντάς τη με τον υπολογιστή, μπορούμε να πετάξουμε και να μάθουμε εύκολα χωρίς να σπάσουμε το μοντέλο. Και πατώντας το reset, το κουμπάκι, να ζωντανεύει πάλι το μοντέλο. Να σας πω τώρα, αυτό το πολύ ωραίο αεροπλάνο, να ρωτήσουμε τον κύριο Αυγερινόπουλο, αυτό ή το ελικόπτερο που έχουμε μπροστά μας, πόση ώρα μπορεί να κάνει πτήση κανείς? Δηλαδή θα πάτε στο μοντελοδρόμιο στα Μέγαρα. Έτσι θα το στήσετε. Πόση ώρα θα πετάξετε? Θα φανεί λίγο το χρόνο που θα σας πω. Μια πτήση κρατάει γύρω στα 10 με 15 λεπτά. Αλλά βγαίνεις τόσο κουρασμένος από την υπερένταση και την προσοχή που έχεις δεδομένη στιγμή για να το πετάξεις, που ήδη αυτός ο χρόνος σου φαίνεται υπερβολικός. Πόσο ψηλά, δηλαδή, τι εμβέλεια έχει ένα τέτοιο αεροπλάνο, πόσο μακριά μπορεί να πάει? Το όριο δεν είναι αυτό που σου δίδει η ηλεκτρονική σου κατεύθυνση, αλλά το όριο των ματιών σου, γιατί θα πρέπει να το κατευθύνεις. Άρα, γι' αυτό το λόγο οι τηλεκατευθύνσεις έχουν μια εμβέλεια της τάξης του 1 με 2 χιλιόμετρων, αλλά δυστυχώς πάνω από 500 μέτρα δύσκολα κανείς θα μπορέσει να έχει τον έλεγχο του αεροπλάνου του. Να σας πω πώς. Α, συγγνώμη. Ήθελα να ρωτήσω αν είναι ακριβό σαν σπορ, γιατί είναι έτσι. Έχει γίνει μια άλλη συζήτηση για αυτό το θέμα. Και εδώ έχω να σας δείξω ένα μικρό ελικόπτεράκι, το οποίο ξεκινάει η αξία του από 120 ευρώ. Όλο μαζί. Τηλεκατεύθυνση, ελικόπτερο, έτοιμο να πετάξει. Λοιπόν, μπορεί να ξεκινήσει από 120 ευρώ και να φτάσει. Να σας πω, μπορεί να το δούμε αυτό, δηλαδή να δουλεύει ο κινητήρας του. Είναι ηλεκτρικό αυτό, ε? Ηλεκτρικό. Μπορείτε ηλεκτρικό να το βάλετε σε λειτουργία, όσο να μιλάμε εδώ με τον κύριο Αυγερινόπουλο, κάποιες άλλες απορίες. Ναι, βέβαια. Και να το δούμε, ωραία. Λοιπόν, να, θα το δούμε στην πράξη, για να μιλάμε μεγάλες κουβέντες. Αυτό έχετε σπάσει αεροπλάνα μέχρι να μάθετε να πετάτε? Φαντάζομαι ότι είναι ένα σημείο που είναι καθοριστικό. Μία και το δείξατε αυτό το συγκεκριμένο, το υπαρθμόν 2. Υπάρχουν. Δηλαδή έχει αγοραστεί για δεύτερη φορά. Κάποια άλλα έχουν αγοραστεί 6 φορές. Δυστυχώς το σπορ έχει και αυτές τις ατυχίες. Και όσο και προσεκτικός να είσαι, θα έρθει η στιγμή που κάποια στιγμή το μοντέλο σου θα σπάσει. Εδώ το ελικόπτερο. Το ελικόπτερο μέσα στο στούντιο, στον αέρα. Φαντάζομαι οι χειρισμοί θέλουν πολύ προσοχή για να μην πάει προς καμιά κάμερα και να παρουσιαστεί. Εντυπωσιακό. Πόση ώρα μπορεί να είναι στον αέρα τώρα? 12 λεπτά περίπου. Κρατάει η μπαταρία του. Και μπορεί να έχει μια δεύτερη μπαταρία. Έχει και δεύτερη μπαταρία και πετά. Φορτώνει και πετά. Και μπορεί να πάει πόσο ψηλά αυτό, όσο πάει και ένα οποιοδήποτε μοντέλο. Αυτό βασικά το επηρεάζει ο άνεμος. Και πόσα μοντέλα σπάς μέχρι να μάθεις? Γιατί έτσι όπως μας τα είπατε, κάποια σπάς σίγουρα. Να σας πω κάτι. Υπάρχει και το εξής. Δηλαδή, μπορούμε εγώ, δάσκαλος και εσείς ο μαθητής, να συνδέσουμε τις δύο κατευθύνσεις. Σαν τη σχολή οδηγών, προσέχετε δηλαδή. Σωστά, ώστε να μην σπάσετε κανένα. Σε μια δύσκολη στιγμή αναλαμβάνω εγώ το μοντέλο σας και δεν σπάει. Πόσος κόσμος έρχεται τώρα? Εγώ τους βλέπω στις Αλικές, της Αναβίσου. Της Αναβίσου, τους βλέπω στο Ειρήνης και Φιλίας. Ναι. Εκεί ο δικός σας χώρος είναι οργανωμένος χώρος. Ναι. Έτσι, έχει εμείς προσφέρουμε στον κόσμο την ασφάλεια. Ναι. Πόσος κόσμος μπορεί να έρθει μια Κυριακή να πετάξει δηλαδή? Είναι μια κοινότητα πολυάριθμη? Σιγά σιγά προσπαθούμε, κάνοντας εκδηλώσεις, κάνοντας αγώνες, ερχόμενοι εδώ σε εσάς στην εκπομπή αυτή, ώστε ο κόσμος να το μάθει. Γιατί ο κόσμος ακόμα στην Ελλάδα δεν το ξέρει. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χόμπι που αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι πολύ ανεπτυγμένο, αλλά στην Ελλάδα δυστυχώς ακόμα είναι πολύ πίσω. Είναι χόμπι ή είναι άθλημα? Είναι και χόμπι και άθλημα. Υπάρχει ομοσπονδία. Βεβαίως υπάρχει ομοσπονδία και υπάρχουν και αγώνες. Να σας πω τώρα. Κάποιοι έχουμε παιδιά και φαντάζει ένα πολύ ωραίο δώρο. Από ποια ηλικία θα λέγατε σε ένα γονιό? Α, ρωτήσουμε και τον κύριο Αυγερινόπουλο, να πει
θα βάλω το παιδί μου σε αυτή την ιστορία. Θα απαντήσω για λογαριασμό του κύριου Πέτρου Ντούνη. Ο γιος του είναι 5 χρονών, 5-6 χρονών και πετάει καταπληκτικά. Καλύτερα και από τους μεγάλους. Τώρα είναι ο γιος του κύριου Ντούνη. Ο δικός μου γιος δεν είναι γιος του κύριου. Είναι όμως ένα παράδειγμα που δείχνει ότι από πολύ μικρή ηλικία, αν κάποιος έχει θέληση. Ένα 10χρονο, 12χρονο παιδί μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ήθελα να σας πω ότι υπάρχουν πρωταθλητές ηλικίας 10 χρονών. Στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα δυστυχώς όχι. Στην Ελλάδα ακόμα είμαστε πίσω. Και οι ξανθιές δεν απαγορεύονται, πετάνε και εκείνες έτσι υλικότερα αεροπλάνα. Το λέω για τον Τάκη, αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση. Με τη βοήθεια του πατέρα μπορεί το παιδί να έρθει, να ασχοληθεί και να προχωρήσει. Mm-hmm. Και μαθαίνει και πολύ πιο εύκολα από έναν μεγάλον άνθρωπο. Μας δείξατε το μικρό το ελικόπτερο, το οποίο λέγατε ότι μπορεί κανείς με 100, 120, 130 ευρώ να πετάξει. Όλα μαζί. Όλα τα πάντα, την κατεύθυνση, όλα. Αυτό που φαντάζει εντυπωσιακό είναι αυτό εδώ το αεροπλάνο που βλέπω μπροστά μου. Το οποίο είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Το βλέπεις είναι αυτό, και μπορείς να το φανταστείς στον αέρα. Αυτή η κατηγορία του αεροπλάνου είναι κατηγορία, όπως τη λέμε, υποκλίμακα. Mm-hmm. Δηλαδή είναι αντιγραφή του πραγματικού. Υποκλίμακα εν πέμπτο. Ναι. Δηλαδή είναι 5 φορές μικρότερο από το πραγματικό. Αυτό. Καταρχήν το συναρμολογώ μόνος μου. Το συναρμολογούμε μόνοι μας. Είναι δύσκολο. Αυτή η κατηγορία, υπάρχουν δύο κατηγορίες. Υπάρχουν η κατηγορία που το φτιάχνεις τελείως μόνος σου. Ναι. Εξ αρχής. Και υπάρχει και αυτή η κατηγορία που συναρμολογείς είναι. Είναι κομμάτια. Το φτερό είναι έτοιμο. Απλώς βάζεις τους ηλεκτρομηχανισμούς, τον κινητήρα. Εύκολο φαντάζεσαι. Εύκολο είναι. Θέλεις 15 ώρες περίπου για να το συναρμολογήσεις. Και αυτό πόσο θα μου στοιχήσει ένα τέτοιο. Αυτό μου φαντάζει εντυπωσιακό. Έτσι. Και φαντάζομαι ότι δεν είναι λιγότερο. Δεν είναι περισσότερο δύσκολο από ένα μικρό αεροπλάνο. Αυτό είναι ένα αεροπλάνο το οποίο πετάει σχεδόν με όλες τις καιρικές συνθήκες. Mm-hmm. Γιατί όταν πετάμε, έχουμε να κάνουμε με τον άνεμο. Ναι. Το μικρό του ελικοπτεράκι που είδατε δεν μπορεί να πετάξει μάνα μου. Είναι για εσωτερικούς χώρους. Είναι για εσωτερικό χώρο. Ο σκηνοθέτης μας έχει καταστρέψει το μισό του σπίτι. Μαθαίνοντας να πετάει το ελικόπτερο. Ενώ αυτό το αεροπλανάκι εδώ που βλέπετε είναι ένα αεροπλάνο τέλειο, τέλειο για να πετάξει και με άνεμο μέχρι 5 μποφόρ. Πόσο θα μου στοιχήσει ένα τέτοιο αεροπλάνο, θα περάσω τα 500-600 ευρώ. Δυστυχώς αυτό το αεροπλάνο κοστίζει κοντά στα 1000 ευρώ και χρειάζεται και το κόστος της τηλεκατεύθυνσης. Α, μάλιστα. Μιλάμε για άλλη κατηγορία. Γιατί είχα την εντύπωση ότι υπάρχουν εκπαιδευτικά μοντέλα. Αυτό δεν είναι εκπαιδευτικό. Ναι, άλλο θέλω να πω. Με μεγάλο άνοιγμα φτερών. Δηλαδή, ογκώδικα 100 ευρώ. Με 100 ευρώ. Με 100 ευρώ. Μισό λεπτό να συμπληρώσουμε κάτι βέβαια. 100 ευρώ είναι το κόστος του μοντέλου. Μετά χρειάζεται το κόστος του κινητήρα που είναι και αυτό στις τάξεις των 100 ευρώ. 200. Ηλεκτρονικά. Αλλά ένα πλεονέκτημα που έχεις είναι ότι όταν έχεις κάποιο πρόβλημα, σπάσεις δηλαδή κάποιο αεροπλάνο, συνήθως χάνεις το κόστος μόνο του αεροπλάνου. Mm-hmm. Ο κινητήρας και τα ηλεκτρονικά μετά μεταφέρονται στο επόμενο μοντέλο. Mm-hmm. Οπότε αυτό το κάνει πιο δελεαστικό. Το λέτε πολύ φυσικό το να σπάσεις κάποιο αεροπλάνο. Είναι από τα πράγματα που συμβαίνουν λοιπόν. Πρέπει κανείς να είναι προετοιμασμένος ψυχολογικά γι' αυτό, γιατί καμιά φορά όταν κάποιος σπάσει, του επηρεάζει την ψυχολογία του και τον δυσκολεύει μετά να συνεχίσει. Πρέπει λοιπόν να το έχουμε μέσα μας ότι και αυτό είναι μέρος της προσπάθειας στο να μπει στον αερομοντελισμό. Ο αερομοντελισμός, βέβαια, ο μοντελισμός, κλείνοντας να πούμε, εγώ βλέπω με πολύ ενδιαφέρον και τα αυτοκίνητα που υπάρχουν. Υπάρχουν όλες οι κατηγορίες. Μοντελισμός, όχι μοντελισμός. Ναι. Υπάρχουν τρένα. Mm-hmm. Υπάρχουν βάρκες. Υποβρύχια. Αυτοκίνητα. Όλα. Στρατιωτάκια μικρά. Mm-hmm. Δηλαδή, κάθε άνθρωπο που θέλει να ασχοληθεί με τον μοντελισμό, υπάρχουν όλες οι κατηγορίες. Να σας πω, την κάνω την ερώτηση ενδεχομένως και να μην έπρεπε να την κάνω, αλλά επειδή το έχουν ρωτήσει κανένα δύο τηλεθεατές, σε μεγάλα καταστήματα παιχνιδιών και σε μεγάλα σούπερ μάρκετ βρίσκει κανείς μοντέλα που μπορούν να πετάξουν, λέει το προσπέκτος επάνω. Είναι μοντέλα που μπορούν να πετάξουν, εσείς προφανώς και ξέρετε τώρα. Ή είναι καλύτερα να πάει κανείς σε ένα κατάστημα μοντέλα. Το καλύτερο, να σας πω κάτι. Οπωσδήποτε θα μπορούν και να τα πουλάει κάποιο μαγαζί, θα μπορούν να πετάξουν. Αλλά το καλύτερο είναι. Φτηνά, γι' αυτό σας το λέω. Ναι, για να έχουν την υποστήριξη από το μαγαζί, καλύτερα να απευθύνονται σε ειδικευμένα μαγαζιά. Ώστε οτιδήποτε χρειαστεί να χαλάσει ένα ηλεκτρομοτέρ, να μπορέσει το μαγαζί να το αντικαταστήσει. Οι γυναίκες ασχολούνται με τον αερομοντελισμό, έρχονται στο εξωτερικό πάρα πολλές. Στην Ελλάδα. Ελάχιστες. Να είσαι η πρώτη. Εδώ. Οι άνθρωποι να σε βοηθήσουν. Δεν μπορώ να κάνω όλα. Θα προσπαθήσω. Να έχει ενδιαφέρον και για μένα. Είναι όμορφο, πάρα πολύ όμορφο και μπράβο σας. Λοιπόν, να σας δώσω μια ωραία ιδέα για τις γιορτές. Αν δεν έχετε πάρει δώρο για το παιδί σας, μια ωραία ιδέα. Είναι κάτι που θα του φανεί χρήσιμο σε όλη τη ζωή. Δηλαδή, θέλει επιμέλεια, θέλει υπομονή, θέλει δεξιότητα τεχνική, θέλει. Μπαίνει σε έναν κόσμο. Σε έναν διαφορετικό κόσμο. Εκτός από το σπίτι. Βγαίνει από το σπίτι. Και από την τηλεόραση. Και από την τηλεόραση. Κλείστε τη λοιπόν.
Τελειώσαμε ούτως ή άλλως. Καλή χρονιά, σας ευχόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ σας, που έτσι μας δείξατε ωραία πράγματα. Μας δώσετε και εμάς την ευκαιρία να... Να είστε καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Αποχαιρετούμε τους φίλους τηλεφωνικά.